Συνέλληνε μου, αδέρφια μου, Έλληνα πολίτη, απαντάχω της γηέ. Στις μέρες μας, αφού έχουν οριμάσει πάρα πολλά πράγματα και ο καιρό, και μετά από πέντε χρόνια που έχω φωνάξει η Εθνοσυνέλευση, και που πραγματικά υλοποιείται μέρα με την ημέρα, γιατί έχω πει ότι οι είτε οι εκλογέ είτε Εθνοσυνέλευση, το ίδιο πράγμα είναι. Κάποιοι πρώην στρατιωτικοί, αλλά και οι ιδεολόγοι, με φουσκωμένα μυαλά, μιλάνε για εθνοσυνέλευση. Καταρχά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και σε αυτά τα μυαλά και έχουν και άποψη κιόλα. Έχουν και άποψη, λέει, απαγορεύονται σωτήρε. Δεν καταλαβαίνω τη λέξη σωτήρα πραγματικά. Πρέπει κάποιο να μου την εξηγήσει. Εγώ δεν ξέρω καν τι σημαίνει σωτήρα. Δεν το ξέρω. Υπάρχει τη σωτήρος τη Παναγία. Υπάρχει είναι μια δογοματίλα μια μασονίλα η σωτήρος. Ας μας εξηγήσει λοιπόν κάποιο ζώο από αυτά τι σημαίνει σωτήρας και τι σημαίνει σωτήρος και πώς το λένε αυτόκλητα. Γιατί αυτά τα αυτόκλητα λένε τις αυτόκλητες αυτές λέξει. λέξεις, όπου αυτοί τις διατύπωσαν κιόλα. Ωστόσο όμως μιλάνε για εθνοσυνέλευση. Να ενημερώσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό. Η εθνοσυνέλευση είναι η συνέλευση του έθνους. Μάλιστα. Όποιο θέλει να κάνει Εθνοσυνέλευση έχει αργήσει και δεν έχει έρθει στην Ελλήνων Συνέλευση που είναι η ίδια η Εθνοσυνέλευση θέλει να κάνει μια εθνοσυνέλευση με δικό του έθνος που δεν έχει. Δε. Με δεδομένο ότι η έθνος είναι η γραμμή αίματος, δηλαδή η πατρόα ουσία από τους προπάτορές σου. Και αυτό το έθνος έχει έλευση. Και εμείς που έχουμε έλευση όλοι μαζί εδώ και δεν γεννηθήκαμε και δεν δημιουργηθήκαμε και δεν κατασκευαστήκαμε και δεν πλαστήκαμε. Δεν υπάρχει πλάστης συνέγινες μου άνθρωποι. Αυτός που πλάθει είναι ο κουλουράς, είναι ο φούρναρης. Αυτός που λέει έπλασε ανθρώπους είναι ένα ζώο και μισό. Ενάμιση ζώο. Δεν έχει ούτε καν ολότητα. Αλλά θα τα καταλάβουμε αυτά αργότερα. Ωστόσο, οι άνθρωποι και οι Έλληνε άνθρωποι που έχω πει ότι η Έλληνε είναι ο άνθρωπο ο ίδιο τη δημιουργία τη αληθινή, έχει έλευση. Με αυτού του άλλου ανθρώπου που ήρθαν μαζί έχουν συνέλευση και όλοι αυτοί είναι το έθνος, το ελάνιο έθνος των ανθρώπων. Άρα ποιος θέλει να κάνει συνέλευση χωρίς το έθνος και ποιος νομίζει ότι έχει έθνος να μας το αποδείξει. Ωστόσο όμως κάποιοι επιρρεπείς στη γελιότητα επικαλούνται τη φιλική εταιρεία. Πρέπει να ξέρετε ότι η φιλική εταιρεία ήταν ένα μάτσο μασόνι. Δεν θα κρίνω αν ήταν σαν άνθρωποι δίκαιοι ή άδικοι, αλλά ήταν ένα μάτσο μασόνι. Και πάντα ένας μασόνος με τους όρκους του και με τις τελετέ του και στο υπόγειο που ανήκει είναι επιρρεπής. Που σημαίνει αργότερα, ίσως και λίγο πιο αργότερα, να κάνει τη μεγάλη του προδοσία. Είναι πάντα επιρρεπής ένας μασόνος, εάν δεν φύγει παντελώ από εκεί που υπάρχει. Γι' αυτό και οι μασόνοι δεν σε διώχνουν ποτέ. Σε κρατάνε, λέει, σε ύπνωση. Βράχει τα διάλογο που θέλετε να κρατήσετε και σε ύπνωση ζώα με τα υπογειά σα. Εζοντόβολα όλοι. Δογματόσκυλα. Συνεχίζουμε όμω. Άρα λοιπόν, ο Καποδίστριο θα πω. Ένα πραγματικά Έλληνα άνθρωπο, ο οποίο όμω είναι τέτοιε οι εποχέ του που δεν μπορεί να κάνει τίποτα και πιέζεται από πάρα πολλά πράγματα. Και ιδιαίτερα πιέζεται από τη Ρωσία. Το ότι διατέλεσε υπουργό εξωτερικών στη Ρωσία είναι μια άλλη ιστορία. Βεβαίω έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για την Ελλάδα, ακόμα και τα εφτάνησα, άμα το θέλετε. Αυτό κανόνισε και ήρθε στην Ελλάδα. Προσπάθησε να κάνει την εθνοσυνέλευση. Βέβαια, την εθνοσυνέλευση που έκανε και αυτέ που έχει κάνει είναι στο όνομα τη Αγία Τριάδα τη Ομοούσια. Δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο. Έπρεπε να έχει και τα παπαταριά από πίσω. Το οποίο αυτά τον φάγανε, να ξέρετε. Διότι αυτή είναι η μεγάλη διαβόλη και όλο αυτό που μα συμβαίνει πρέπει να γνωρίζετε τον Καποδίστρια ναι, μεν τον φάγανε οι προδότε Έλληνε, οι οποίοι ήταν, ήταν όμω όργανα του Ιερατείου. Ωστόσο όμω, σε μια εθνοσυνέλευση που υποτίθεται θα έκανε ο Καποδίστρια, εκεί θα έβαζε νόμου κατά την κρίση του. Εθνοσυνέλευση με εθνοσυνέλευση έχει τεράστια διαφορά. Όταν μιλάς για το έθνος, δεν μπορείς εσύ να βγάλεις τους νόμους που θα επικρατήσουν μετά την εθνοσυνέλευση. Τότε είναι το ίδιο όπως ένα δόγμα ακόμα και όπως μια κυβέρνηση μοναρχική. Η εθνοσυνέλευση του έθνους που συστρατεύεται όλο το έθνος για να ψηφίσει, τι να ψηφίσει? τους νόμους που εσείς θα προτείνετε ή εγώ. Αυτό είναι τεράστιο άδικο και είναι πάλι να αρχίσουμε από την αρχή μια και, έναν καινούριο κύκλο αποστασίας. Εγώ δεν έχω δικαίωμα στην Εθνοσυνέλευση να προτείνω νόμους. Εάν το κάνω θα είναι η δική μου νόμοι. Ακόμα και αν σας προτείνω νόμους, αυτούς τους νόμους που θα προτείνω θα είναι πάλι δική μου. Οπότε θα σας επιβάλλω με κάποιο τρόπο αφού δεν έχετε και άλλους, να ψηφίσετε αυτούς που προτείνω. Αυτό και πάλι είναι δυναστευτικό. Αυτό που μπορεί να γίνει σε μια εθνοσυνέλευση και που είναι δεδομένο ότι είναι αλάνθαστο και είναι της ίδιας της δημιουργίας, προτείνεις στην εθνοσυνέλευση να ψηφιστούν και να κατοχυρωθούν, να κατοχυρωθούν οι αξίες και οι αρχές που θα βγαίνουν οι νόμοι όχι να βγάλει εσύ ο ίδιο νόμο όπου θα του προτείνει και θα συμφωνήσει ο λαό, η πλειοψηφία του λαού. Οπότε θα αρχίσουμε μια πάλι από την αρχή, μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη διαδρομή σε ένα ατελέσφορο αγώνα του δικαίου και του άδικου. Όχι, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Άρα, ας, αν δεν αποδείξουν κάποιοι και αν δεν δείξουν με, με στοιχεία για ποια έθνο συνέλευση μιλάνε, κακώ ανοίγουν το στόμα του και ομιλούν για εθνοσυνέλευση. Γιατί δεν ξέρουν ούτε τη λέξη, δεν ξέρουν ούτε την έννοια, αλλά ούτε την τεράστια ευθύνη του έθνου. Άρα το έθνο τη δημιουργία των ανθρώπων δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερο και περισσότερο οι νόμοι που θα βγαίνουν από την ίδια τη δημιουργία του. Που συνθέτει και δομείται σε όλη την ύπαρξή τους. Στην πραγματική Ελλάνια ΕΕ Εθνοσυνέλευση που εγώ μιλώ, οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν θα ψηφίσουν και θα κατοχυρώσουν τα πρωτόκολλα, τα οποία από τα πρωτόκολλα θα βγαίνουν οι νόμοι. Μετά με τα πρωτόκολλα, τα οποία είναι οι 12 αξίες, οι 18 αρχές και οι τρεις πολιτιακοί νόμοι, που ανάθεμα και του έχετε διαβάσει ποτέ ζωντόβολα. Αλλά μα πούμε, δεν μιλάω για του Έλληνε, μιλάω για αυτά που θέλουν να κάνουν εθνοσυνέλευση. Αλλά να του πούμε, σε ποιο αξιακό ρε παιδί μου θα στηρίξετε του νόμου σα. Έχετε κάποιο αξιακό. Θα αρχίσουν να μου λένε για ταπεινοφοσύνη, για ελεγγυμοσύνη, για φιλανθρωπία, για όλη τη μασονίλα. Άρα δεν γίνεται να μιλά για εθνοσυνέλευση, αλλά να μην έχει ετοιμάσει όλη τη διαδικασία που θα προτείνει. Τότε τι εθνοσυνέλευση θα κάνουμε, Να μαζευτούμε να πιούμε καφέ, ή όπω τα συλλαγητήρια που μαζευτήκαμε να μα μιλήσουν οι παρατρεχάμενοι του παρακράτου. Σαφώ δεν έχετε την νόηση να κάνετε κάτι τέτοιο, απλά μιλάτε εθνοσυνέλευση και δεν θέλετε και δεν μπορείτε να κάνετε εθνοσυνέλευση ούτε να προκαλέσετε. Για να προκαλέσει εθνοσυνέλευση, πρέπει να μιλάς στο έθνο για το έθνο. Και θα πρέπει να έχει την ευθύνη ενό ολόκληρου έθνου. Και το έθνο είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι το έθνο τη Αμερική γιατί δεν υπάρχει, ούτε του Ρώσου που δεν υπάρχει, ούτε του Τούρκου, ούτε του Γερμανού, ούτε του Εγγλέζου, ούτε του Γάλλου. Δεν υπάρχει έθνο κανένα. Είναι ανεμοσκορπίσματα, διάολο μαζεμένα σε ένα μέρο. Και όλα μαζί είναι μια παρτούζα και μια μπασταρδίλα. Αυτά είναι οι χώρε που έχουν φτιάξει. Υπάρχει πουθενά Γαλλία Γάλλο, ποιο Γάλλο, αφού δεν υπάρχει καν Γάλλο σαν όνομα. Και αν πα τώρα στη Γαλλία είναι όλε οι ράτσε. Ό,τι ράτσα θέλει. Και δεν συζητάμε για ανθρώπου όλους, έτσι. Τεράστιο το ποσοστό που δεν είναι καν άνθρωποι. Καν, καν, καν. Δεν είναι καν. Δεν έχουν καν γονίδιο ανθρώπου. Άρα κάποια άλλη μιλάμε. Το έθνο είναι το ελάνιο έθνο του ανθρώπου. Και αν μιλάμε γι' αυτό, η Εθνοσυνέλευση θα γίνει μόνο για να ψηφίσουν οι άνθρωποι τα αξιακά του πρωτόκολλα. Που από εκεί θα απορρέουν όλοι οι νόμοι. Όποιο νόμο βγει από τα αξιακά ελάνια πρωτόκολλα είναι τη δημιουργία και δεν υπάρχει πουθενά λάθο και κανένα ασφάλμα. Και πάνω από τα πρωτόκολλα θα είναι αυτό που θα προσέχει πάντα ότι οι νόμοι θα είναι βάση των πρωτοκόλλων και κανένα νόμο δεν θα φεύγει από κανένα πρωτόκολλο. Μεγάλη δυσκολία, τεράστια η εκπαίδευση που χρειάζεται για να βγάλει νόμου βάσει των πρωτοκόλλων. Γιατί πρέπει ο νόμο που θα βγάλει να έχει λογική, να έχει αλήθεια, να έχει ισότητα, να έχει δικαιοσύνη, να έχει, να έχει αυθονία, να έχει αρμονία, να έχει όλε τι αξίε και να έχει όλε τι αρχέ, και να μην επηρεάζει κανένα κύτταρο του σώματο τη πολιτεία. Και δεν θα μπορέσει κανένα κύτταρο να πειράξει ένα άλλο γιατί πειράζει την ίδια την πολιτεία. Και αυτό το ίδιο, ακριβώ, είναι η ίδια αυτή η δημιουργία. Άρα λοιπόν, αν μιλήσουμε ποτέ για εθνοσυνέλευση, θα συμφωνήσω με οποιονδήποτε θέλει να ψηφίσει το έθνος των Ελλήνων, των ανθρώπων, τα πρωτόκολλα για να βγαίνουν οι νόμοι. Έπειτα αφού ψηφιστεί αυτό, καθίστε κάτω όσοι θέλετε. Καθίστε κάτω μασόνι, Εβραίοι, όποιο θέλει. Καθίστε κάτω όλοι γαμοδαίμονες και άμα ποτέ βγάλετε νόμο που θα είναι εναντίον του ανθρώπου και της δημιουργίας, τότε εγώ τα παρατάω και τα αφήνω όλα σε εσά. Δεν θα μπορέσει κανένα να βγάλει ποτέ νόμο εναντίον του ανθρώπου, εναντίον τη φύση, εναντίον τη φυσιολογία, εναντίον του περιβάλλον, εναντίον τη δημιουργία. Κανένα. Και δεν θα κινδυνεύει κανένα ποτέ ε? από του νόμου. Αλλά οι νόμοι θα προστατεύουν πάντα αυτόν τον πολίτη και το σώμα τη πολιτεία. Αν αυτό το καταλάβετε, με βρίσκετε σύμφωνο. Αν μιλάτε για τη θεωρία και δεν έχετε τι να κάνετε, άμεσα στο διάλογο που πάνε και όλοι. Σε αντίθετη περίπτωση, συστρατευτείτε για μια πραγματική εθνοσυνέλευση όπου έχω πει ότι ακόμα και εκλογέ. Να πάρω τη χώρα με εκλογέ την επόμενη ώρα. Θα δημιουργήσω εθνοσυνέλευση για να καθιερώσω τα πρωτόκολλα που θα βγαίνουν οι νόμοι. Αλλιώ θα μπούμε σε μια βουλή και θα διονύζουμε νόμου που θα πληρώνουν οι βουλευτέ να του βγάλουν και που θα εκτελούν εντολέ σκιών, στόων και όλων των γελίων υπανθρώπων που μέχρι σήμερα έφτασαν τον πλανήτη σε αυτό το σημείο και τον άνθρωπο κάτω από τα ζώα. Οι αγωνιστικούς χειρισμούς, αυτά ήθελα να πω. Σκεφτείτε τα. Απελευθέρωση. Η απελευθέρωση των Ελλήνων και της Ελλάδας μας εδώ και τώρα. Συστρατευτείτε στην Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνο Συνέλευση είναι ήδη η ίδια κυβέρνηση. Και την κυβέρνηση να πάρει, θα προκαλέσω η Εθνοσυνέλευση υποχρεωτικά. Αλλιώ δεν μπορούν να εγκαθιδρυθούν τα Ελλάνια πρωτόκολλα. Αγωγιστικού σχεδιασμού.